Μπορείτε να καθίσετε. Αλληλούια. Πες το διπλανό σου, η ώρα του Θεού είναι καλύτερη. Αμήν. Μπορεί να αισθάνεσαι ότι η κατάστασή σου έχει κρατήσει πολύ. Αλλά την ημέρα που έχει ο Θεός καθορίσει για να σε ελευθερώσει, να σε θεραπεύσει, να σε ευλογήσει, είναι η ημέρα που θα φύγει η θλίψη από το πρόσωπό σου και θα αρχίσεις να χαίρεσαι. Αμήν. Πιστεύω ότι σήμερα είναι το ραντεβού σου με τον Ιησού Χριστό. Αμήν. Πες στον διπλανό σου, σήμερα είναι το ραντεβού μου με τον Ιησού Χριστό. Γύρνα στον άλλον διπλανό και πες, σήμερα είναι το ραντεβού μου με τον Ιησού Χριστό. Αμήν. Αλληλούια. Πολλοί από εμάς σήμερα δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τη ζωή μας. Αν κοιτάξουμε πίσω τι έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής, δεν μπορούμε να είμαστε περήφανοι με την καλή έννοια για τον εαυτό μας. Δεν μπορούμε να είμαστε περήφανοι με την καλή έννοια με τα κατορθώματά μας, τι έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα. Και πιστεύω ότι αυτό το πρόβλημα έχει απασχολήσει πάρα πολλούς ανθρώπους και ιδιαίτερα πάρα πολλά παιδιά του Θεού σήμερα. Το μεγάλο ερώτημα, τι θα κάνω με τη ζωή μου, ποιο είναι το θέλημα του Θεού για τη ζωή μου, έχω δοκιμάσει τα πάντα, έχω αλλάξει 100 δουλειές, τίποτα δεν με γεμίζει, τίποτα δεν με ικανοποιεί και νομίζουμε ότι μέσα από τη δουλειά θα βρούμε χαρά. Όχι, μέσα από τη δουλειά θα βρεις λεφτά. Αλλά υπάρχει μία δουλειά που είναι από τον Θεό, μόνο για σένα. Και αυτή η δουλειά είναι πώς θα δοξαστεί το όνομα του Θεού μέσα από τη ζωή σου. Αμήν. Αυτή είναι η καλύτερη δουλειά. Να δοξαστεί το όνομα του Θεού μέσα από τη ζωή σου, μέσα από τη δουλειά σου, μέσα από αυτό που κάνεις. Είναι το καλύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις. Ξέρετε γιατί? Γιατί γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δημιουργηθήκαμε. Η Γραφή λέει ότι δημιουργηθήκαμε για τη δόξα του Θεού. Και αν αυτό που κάνεις στη ζωή σου δεν δοξάζεται ο Θεός, τότε καλά θα κάνεις να ψάξεις και να βρεις τι είναι αυτό που πρέπει να κάνω ώστε να δοξαστεί ο Θεός. Αμήν. Αλληλούια. Με αυτό θα έρθουμε στον τίτλο του σημερινού μας μηνύματος, που είναι «Τι κάνεις με τη ζωή σου?» Είναι ερώτημα. Ρώτα το διπλανό σου, τι κάνεις με τη ζωή σου? Το ερώτημα δεν πάει μόνο στο διπλανό σου, πάει και σε σένα. Μπορείς να ρωτήσεις και τον εαυτό σου, τι κάνω με τη ζωή μου? Ρώτα τον εαυτό σου. Σαν να μην το... Δεν σας αρέσει αυτή η ερώτηση. Τι κάνω με τη ζωή μου? Ξέρετε, η ζωή είναι ένα δώρο που μας το πρόσφερε ο Θεός. Δωρεάν. Και το τι θα κάνουμε εμείς με τη ζωή μας είναι δικό μας θέμα. Αμήν. Αλλά κάποια μέρα θα δώσουμε λόγο για ό,τι κάνουμε. Για να δούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Θα πάμε γρήγορα να διαβάσουμε από το βιβλίο της Εξόδου. Είναι το δεύτερο βιβλίο της Αγίας Γραφής στην Παλαιά Διαθήκη, από το κεφάλαιο 14 και από το εδάφιο 13. Θα ξεκινήσουμε το διάβασμά μας. Έξοδος, κεφάλαιο 14, εδάφιο 13. Είναι η ιστορία του λαού Ισραήλ
όταν έφυγαν από την Αίγυπτο και που τους κυνήγησαν οι Αιγύπτιοι. Αμήν. Ας δούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Έξοδος, κεφάλαιο 14, εδάφιο 13. Διαβάζω. «Και ο Μωυσής είπε στο λαό, «Μη φοβάστε, σταθείτε και βλέπετε τη σωτηρία του Κυρίου που θα κάνει σε εσάς σήμερα. Επειδή τους Αιγυπτίους που είδατε σήμερα δεν θα τους δείτε πλέον ποτέ. Ο Κύριος θα πολεμήσει για σας και εσείς θα μένετε ήσυχοι». Εδάφιο 15. «Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Τι βοάς σε μένα, πες τους γιους Ισραήλ να ξεκινήσουν. Και εσύ ύψωσε τη ράβδα σου και έκτινε το χέρι σου προς τη θάλασσα και σχίσε τη θάλασσα στα δύο. Και ας περάσουν οι γη Ισραήλ διαμέσου ξηράς στο μέσον της θάλασσας. Και εγώ, πρόσεξε, θα σκληρύνω την καρδιά των Αιγυπτίων και θα μπουν μέσα πίσω από αυτούς. Και θα δοξαστώ επάνω στο Φαραώ και επάνω σε ολόκληρο το στράτευμά του, επάνω στις άμαξές του και επάνω στους καβαλάριδές του. 18. Και θα γνωρίσουν οι Αιγύπτιοι ότι εγώ είμαι ο Κύριος όταν δοξαστώ επάνω στο Φαραώ, επάνω στις άμαξές του και επάνω στους καβαλάριδές του». Πάμε τώρα γρήγορα στο εδάφιο 26 να δούμε τι έγινε στη συνέχεια. Εδάφιο 26, στο ίδιο κεφάλαιο. «Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, έκτινε το χέρι σου προς τη θάλασσα και ας ξαναγυρίσουν τα νερά επάνω στους Αιγυπτίους, επάνω στις άμαξές τους και επάνω στους καβαλάριδές τους». 27. «Και ο Μωυσής εξέτεινε το χέρι του προς τη θάλασσα και η θάλασσα επανέλαβε την ορμή της γύρω στα ξημερώματα και οι Αιγύπτιοι φεύγοντας τη συνάντησαν. Και ο Κύριος κατέστρεψε τους Αιγυπτίους στο μέσον της θάλασσας. Επειδή τα νερά, καθώς ξαναγύρισαν, σκέπασαν τις άμαξες και τους καβαλάριδες. Ολόκληρο το στράτευμα του Φαραώ που είχε μπει μέσα κατά πίσω τους στη θάλασσα, δεν έμεινε από αυτούς ούτε ένας». Ας πει κάποιος ούτε ένας. Εδάφιο 29. «Και οι γη Ισραήλ πέρασαν διαμέσου ξηράς στο μέσον της θάλασσας και τα νερά ήσαν σε αυτούς τείχος από δεξιά τους και από αριστερά τους». 30. «Και ο Κύριος έσωσε κατά την ημέρα εκείνη τον Ισραήλ από το χέρι των Αιγυπτίων και ο Ισραήλ είδε τους Αιγυπτίους νεκρούς στην άκρη της θάλασσας». Εδάφιο 31. «Και ο Ισραήλ είδε το μεγάλο εκείνο έργο που ο Κύριος έκανε επάνω στους Αιγυπτίους και ο λαός φοβήθηκε τον Κύριο και πίστεψε στον Κύριο και στον Μωυσή τον υπηρέτη του». Αμήν. Ας ρωτήσει κάποιος τον διπλανό του, τι κάνεις με τη ζωή σου. Άλλη μια φορά. Ξέρω ότι είναι λίγο ενοχλητικό, αλλά πρέπει να μας μείνει αυτή η ερώτηση όταν τελειώσει η συνάθρηση σήμερα, φεύγοντας από την αίθουσα, θα πρέπει αυτή η ερώτηση να πηγαίνει έρχεται μέσα στο μυαλό σου, μέσα στη συνείδησή σου. Τι κάνεις με τη ζωή σου, τι κάνω με τη ζωή μου, τι κάνουμε με τη ζωή μας, τέλος πάντων. Στην ιστορία αυτή διαβάσαμε ότι από τη μία ο λαός Ισραήλ βρέθηκε σε αδιέξοδο μπροστά στην Ερυθρά Θάλασσα. Από πίσω οι Αιγύπτιοι τους κυνηγούσαν. Δεν υπήρχε πουθενά τρόπος διαφυγής και ήταν σίγουρο ότι αν έμεναν σε εκείνο το σημείο θα τους είχαν σκοτώσει οι Αιγύπτιοι. Ο στρατός των Αιγυπτίων. Τώρα θα μου πεις, καλά, ο Θεός τους έβγαλε με τέτοια δύναμη μέσα από την Αίγυπτο. Δεν μπορούσε ο Θεός να πολεμήσει τους Αιγυπτίους και να μην φτάσουν ποτέ τους Ισραηλίτες. Θα μπορούσε. Αλλά Θεός είναι ό,τι θέλει κάνει. Αμήν. Έχει τον τρόπο του που εκτελεί το θέλημά του. Πολλές φορές, πολλοί από εμάς λέμε, καλά ο Θεός δεν βλέπει εγώ πώς υποφέρω. Γιατί δεν έρχεται τώρα να κάνει μία έτσι το χέρι του και να με θεραπεύσει. Και τότε πού είναι το θέλημα του Θεού. Και αν ο Θεός θέλει με κάποιον τρόπο να δοξάσει το όνομά του μέσα από την αρρώστια σου, ώστε να δουν πολλοί άνθρωποι και να πιστέψουν. Για σκέψου λίγο. Έτσι λοιπόν, ο Μωυσής είχε γίνει σάντουιτς. Από τη μία
Οι Αιγύπτιοι τον πίεζαν, από την άλλη οι Ισραηλίτες, ο λαός του, τον πίεζε και αυτός στη μέση, τι να κάνει, άρχισε να κράζει στον Κύριο. Κύριε, του λέει, κάνε κάτι. Από τη μία λέει στους Ισραηλίτες, ηρεμήστε, ησυχάστε και θα δείτε τη δόξα του Κυρίου σήμερα, θα δείτε τι θα κάνει ο Κύριος σήμερα και από την άλλη κράζει στον Κύριο. Και του λέει ο Κύριος, τι βοάς σε μένα, του λέει, τι κρατάς στο χέρι σου, ένα ραβδί. Άπλωσε, λέει, το ραβδί σου και η θάλασσα, λέει, θα ανοίξει και θα περάσετε από μέσα από στερεά γη για να ξεφύγετε από τους Αιγυπτίους. Αυτό λέγεται οδηγία εν δικαιοσύνη. Όπως πολλοί από εμάς σήμερα, που μέσα σε μια δύσκολη ώρα έχουμε κράξει στον Κύριο και έχουμε πει, Κύριε, πού είσαι, Κύριε, κάνε κάτι τέλος πάντων. Και λέει ο Κύριος, τι έχεις στα χέρια σου, τι κρατάς στα χέρια σου, τι βρίσκεται στη διάθεσή σου αυτή την ώρα. Κάνε αυτό και εγώ θα δοξαστώ μέσα στη ζωή σου, μέσα από αυτή την κατάσταση. Θα δοξάσω το όνομά μου. Αλλά πόσοι από εμάς ακούμε την οδηγία εν δικαιοσύνη του Θεού? Πόσοι από εμάς υπακούμε στη φωνή του Θεού όταν ο Θεός μας μιλάει και μας δίνει μια οδηγία να κάνουμε? Κάνε αυτό. Στην περίπτωση του Μωυσή ήταν ξεκάθαρο. Του είπε, θα κάνεις αυτό. Στη δική σου περίπτωση, λίγες φορές έχει μιλήσει ο Θεός. Και αν λες ότι δεν σου έχει μιλήσει και δεν έχεις ακούσει ποτέ τη φωνή του, κάθε φορά που ανοίγεις το λόγο του Θεού, δεν ακούς το Θεό να σου μιλάει? Ας μην ξεχνάμε ότι ο Θεός ζει μέσα στο λόγο του και δεν κάνει τίποτε χωρίς το λόγο του. Αμήν. Αν λοιπόν χρειάζεσαι οδηγία από τον Θεό, μην τρέχεις πέρα δόθε ψάχνοντας για την οδηγία. Η οδηγία βρίσκεται μέσα στο λόγο του. Κάτσε με πίστη, διάβασε και ζήτα από τον Θεό απάντηση στο πρόβλημά σου. Και θα δεις ότι η απάντηση θα έρθει. Στην περίπτωση του Μωυσή δεν είχε γραφτεί ακόμα ο Λόγος του Θεού. Ήταν ό,τι σχέση διατηρούσε ο άνθρωπος του Θεού μέχρι εκείνη την ημέρα με τον Θεό. Το σημείο όμως που θέλω να προσέξουμε εδώ πέρα είναι ότι ο Μωυσής δεν σταύρωσε τα χέρια του και είπε, Θεέ μου, εγώ ως εδώ, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Μέχρι εδώ δεν κάνω τίποτα άλλο, γιατί από τη μία έχουμε τους Αιγυπτίους που μας κυνηγάνε και από την άλλη έχουμε την Ερυθρά Θάλασσα, μία θάλασσα μπροστά μας. Δεν σταύρωσε τα χέρια του και είπε, δεν κάνω τίποτα. Ναι, με προσευχήθηκε στον Κύριο, αλλά εκτέλεσε αυτό που ο Κύριος του ζήτησε να κάνει. Με άλλα λόγια, εμπιστεύτηκε τον Θεό. Τώρα ξέρω, θα πεις και εσύ, και εγώ τον εμπιστεύομαι τον Κύριο. Εγώ, ό,τι κάνω, το κάνω επειδή εμπιστεύομαι τον Κύριο. Ήρθα στην εκκλησία σήμερα επειδή εμπιστεύομαι τον Κύριο. Προσεύχομαι κάθε μέρα επειδή εμπιστεύομαι τον Κύριο. Κάποιος θα πει. Όχι εσύ, κάποιος άλλος. Αλλά με αυτό που διαβάσαμε καταλαβαίνουμε ότι το να εμπιστεύεσαι τον Κύριο, τον Θεό, δεν είναι μόνο το να προσεύχεσαι. Υπάρχουν στιγμές που πρέπει να προσευχηθείς με πίστη. Ναι. Και στιγμές που πρέπει να ενεργήσεις με πίστη. Με άλλα λόγια, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να κάνουμε εμείς και άλλα που περιμένουμε να κάνει ο Θεός. Αμήν. Τώρα για να μην το ξεχάσετε, πες το διπλανό σου. Το να εμπιστεύεσαι τον Θεό δεν είναι μόνο το να προσεύχεσαι. Ξανά, το να εμπιστεύεσαι τον Θεό δεν είναι μόνο το να προσεύχεσαι. Υπάρχουν στιγμές που πρέπει να προσευχηθείς με πίστη. Και στιγμές
που πρέπει να ενεργήσεις με πίστη. Με άλλα λόγια, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να κάνουμε εμείς και άλλα που περιμένουμε να κάνει ο Θεός. Βλέπετε, ο Μωυσής δεν σταύρωσε τα χέρια του. Ναι, μεν προσευχήθηκε, αλλά περίμενε να ακούσει την οδηγία εν δικαιοσύνη. Και μόλις ήρθε η οδηγία εν δικαιοσύνη, το έπραξε. Ενέργησε με πίστη. Από τη μία προσευχήθηκε με πίστη στον Κύριο και λέει, Κύριε, κάνε κάτι. Από την άλλη όμως, ενέργησε με πίστη. Στάθηκε εκεί μπροστά στη θάλασσα, στην Ερυθρά Θάλασσα, άπλωσε το χέρι του και λέει, Κύριε, τώρα κάνε εσύ το έργο σου. Και ο Κύριος έκανε το έργο του. Και διαβάσαμε πώς δοξάστηκε ο Θεός, πώς άνοιξε η Ερυθρά Θάλασσα. Πολλοί από εμάς σήμερα είμαστε καλοί στο να προσευχόμαστε. Δηλαδή, είμαστε καλοί στο να στέλνουμε τα αιτήματά μας προς τον Θεό. Αλλά δεν είμαστε καλοί στο να επακούμε τις οδηγίες του Θεού. Πες το διπλανό σου. Είμαστε καλοί στο να προσευχόμαστε. Είμαστε πολύ καλοί στο να στέλνουμε τα αιτήματά μας προς τον Θεό. Αλλά δεν είμαστε καλοί στο να υπακούμε την οδηγία εν δικαιοσύνη. Βλέπετε, στη ζωή δεν συμβαίνουν πράγματα έτσι απλά. Η ζωή έχει να κάνει με επιλογές και με το πώς ανταποκρινόμαστε σε κάθε κατάσταση. Αν νομίζεις ότι θα ξυπνήσεις μία μέρα και ξαφνικά η ζωή σου θα έχει μπει σε μια τάξη, επειδή έκανες μια προσευχή και όλα θα μπουν σε μια τάξη, κάνεις λάθος. Γιατί στη ζωή δεν συμβαίνουν πράγματα έτσι απλά. Πολλοί από εμάς περιμένουμε ότι καθώς προσευχηθήκαμε, πατήσαμε το μαγικό κουμπί και τώρα όλα θα γίνουν μόνα τους. Δεν είναι έτσι. Πριν από λίγο, πριν από 5 λεπτά, πριν μπω μέσα στην αίθουσα, ήταν ένας άνθρωπος έξω. Θα ζητήσω από τους editor να μας δείξουν το βίντεο. Ήταν ένας άνθρωπος έξω από την εκκλησία. Με το ταξί ήρθε από το εξωτερικό με τις πατερίτσες. Γιατί δεν μπορούσε να περπατήσει. Και λέει, άνθρωποι του Θεού, σε παρακαλώ, βοήθησέ με, προσευχήσου για μένα. Προσευχηθήκαμε. Και έρχεται η οδηγία εν δικαιοσύνη. Σήκω. Περπάτα. Βγαίνει από το ταξί, χωρίς τις πατερίτσες, σηκώνεται και περπατάει. Προσέξτε τώρα. Η οδηγία εν δικαιοσύνη είναι σήκω και περπάτα. Αυτός μόλις βλέπει ότι μπορεί και κάνει βήματα, θέλει να τρέξει. Πάει να τρέξει, οπ, κάνει να πέσει. Δεν έπεσε. Όπα του λέω, πού πας. Πήρες φόρα. Κάνε βήματα, απλά περπάτα. Αυτή είναι η οδηγία εν δικαιοσύνη. Για σκεφτείτε κάποιος που δεν έχει περπατήσει για πόσο καιρό. Κάποιος που δεν έχει σφίξει το σώμα του, οι μύες του, έχουν χαλαρώσει όλα. Είναι σαν ζελές. Και ξαφνικά του δόθηκε οδηγία εν δικαιοσύνη. Έλαβε την προσευχή, οδηγία εν δικαιοσύνη, σήκω πάνω και περπάτα. Και δεν τελειώνει εκεί η οδηγία. Στη συνέχεια του λέω, κοίταξε, θα πας να ξεκουραστείς τώρα. Άλλη μέρα θα έρθεις να δώσεις την ομολογία σου, την επόμενη φορά, για να δοξαστεί ο Θεός. Και αυτή την άσκηση θα την κάνεις 3 φορές την ημέρα. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Θα σηκώνεσαι και θα περπατάς. Μία απόσταση και μετά μία μεγαλύτερη απόσταση και μετά μία μεγαλύτερη απόσταση για να μπορέσει το σώμα σου
οι μυς να σφίξουν, να δέσει. Γιατί σκεφτείτε για πόσο καιρό ο άνθρωπος ήταν ξάπλα. Έχουν χαλαρώσει όλα. Σηκώθηκε να περπατήσει και τώρα θέλει να κάνει να τρέξει, να πάει για μαραθώνιο. Αυτό κάνουμε εμείς οι άνθρωποι σήμερα. Ρωτάς τον Κύριο, Κύριε, να επενδύσω σε αυτή την επιχείρηση που θέλω να επενδύσω. Και σου λέει ο Κύριος, ναι, να επενδύσεις. Αλλά πρόσεχε, μην το παρακάνεις. Εσύ λες, τελείωσε, αφού είπε ο Κύριος να επενδύσω. Τώρα, τα παίρνω όλα, τα πουλάω όλα, σπίτια, χωράφια, τι έχω και δεν έχω, αυτοκίνητα, θα τα ρίξω εκεί πέρα, γιατί ο Κύριος είπε, επένδυσε. Κράτησες μόνο αυτό που ήθελες να ακούσεις εσύ. Αυτό που σε συμφέρει εσένα. Πες στο διπλανό σου, στη ζωή δεν συμβαίνουν πράγματα έτσι απλά. Η ζωή έχει να κάνει με επιλογές και με το πώς ανταποκρινόμαστε σε κάθε κατάσταση. Άρα λοιπόν, αν η κατάστασή σου σε έχει οδηγήσει σε κατάθλιψη, δεν σου φταίει κανένας. Απλά εσύ ανταποκρίθηκες με κατάθλιψη. Εσύ επέλεξες να καθίσεις κάτω και να κλαις τη μοίρα σου και να λες, μα είναι δυνατόν, τόσα χρόνια υπηρετώ τον Κύριο, πού είναι ο Θεός και πού είναι η δύναμη του Θεού και πού είναι το χαΐρι, τόσα χρόνια που υπηρετούμε και έχω γυρίσει όλες τις εκκλησίες και έχω πάει σε όλους τους ανθρώπους του Θεού. Η ζωή έχει να κάνει με επιλογές. Επιλέγεις να είσαι χαρούμενος. Επιλέγεις να είσαι θλιμμένος. Στο χέρι σου είναι. Το πώς θα ανταποκριθείς σε κάθε κατάσταση που σου συμβαίνει είναι στο χέρι σου. Δεν είναι απαραίτητο ότι κάθε φορά που σου συμβαίνει κάτι κακό θα πρέπει να βάλεις τα κλάματα. Αυτό το κάνουν τα μωρά, τα παιδάκια. Δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν τον πόνο και αρχίζουν και κλαίνε. Πέφτουν κάτω, χτυπάνε και κλαίνε. Τα μωρά το κάνουν αυτό. Δεν ξέρουν ακόμα πώς να ανταποκριθούν. Και πολλοί από εμάς φτάσαμε 40 χρονών, 50, 60 και ακόμα δεν μάθαμε να κάνουμε σωστές επιλογές. Δεν μάθαμε να ανταποκρινόμαστε σωστά σε κάθε κατάσταση. Αφήσαμε τις αισθήσεις και τα συναισθήματά μας να μας οδηγούν. Σου λέει κάποιος κάτι, αμέσως το παίρνεις σαν προσβολή. Και λες, γιατί να μου το πει αυτό. Και αρχίζεις και λες, αυτό που μου έκανε αυτός, δεν θα το συγχωρήσω ποτέ. Επιλέγεις να μην το συγχωρήσεις ποτέ. Ο Ιησούς είπε, αγάπα τους όλους. Αγάπα τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Μήπως εσύ είσαι τέλειος. Μήπως εσύ δεν πλήγωσες ποτέ κανέναν. Δεν πρόσβαλες ποτέ κανέναν. Για σκέψου λίγο. Και ρώτα το διπλανό σου, τι κάνεις με τη ζωή σου. Ρώτα το διπλανό σου, τι κάνεις με τη ζωή σου. Είναι κομμάτι του Λόγου του Θεού. Αυτό που λέμε δηλαδή, ότι υπάρχουν στιγμές που πρέπει να προσευχηθούμε με πίστη και στιγμές που πρέπει να ενεργήσουμε με πίστη. Τι σημαίνει ενεργώ με πίστη. Ενεργώ με πίστη σημαίνει ακολουθώ την οδηγία. Αυτό σημαίνει ενεργώ με πίστη. Ακολουθώ την οδηγία κατά γράμμα, κατά λέξη. Αμήν. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κύριου. Τώρα, κάποιοι από εσάς λέτε, μα εγώ είμαι ανάξιος, είμαι αμαρτωλός. Εμένα ο Θεός θα χρησιμοποιήσει, εμένα ο Θεός θα βοηθήσει. Εγώ ξέρεις τι έχω κάνει στη ζωή μου. Έχω κλέψει, έχω ξαπατήσει κόσμο, έχω κοροϊδέψει, έχω χτυπήσει, έχω σκοτώσει. Για θυμίσου το Μωυσή. Ήταν πάντα προφήτης και άνθρωπος του Θεού. Για θυμηθείτε λίγο το παρελθόν του Μωυσή. Είχε ένα βεβαρημένο ποινικό μητρό. Ως
Ως δολοφόνος. Όσοι διαβάζετε τη γραφή, το ξέρετε ότι ο Μωυσής ήταν δολοφόνος. Όταν είχε σκοτώσει έναν Αιγύπτιο, επειδή ο Αιγύπτιος μαστίγωνε τους Εβραίους. Και ο Μωυσής, γνωρίζοντας ότι ήταν ο ίδιος του Εβραίος, σου λέει, γιατί χτυπάς τα αδέρφια μου, το λαό μου, και πήγε να τιμωρήσει τον Αιγύπτιο, νομίζοντας θα του πούν μπράβο. Και οι ίδιοι οι Εβραίοι του λένε, τι ήταν αυτό που έκανες, λέει, τώρα ο Φαραώ θα μας τιμωρήσει ακόμα χειρότερο. Πήγαν και τον πρόδωσαν. Οι άνθρωποι που σκότωσε για χάρη τους, πήγαν και τον πρόδωσαν στη συνέχεια. Τον κάρφωσαν, θα λέγαμε σήμερα. Στην αστυνομία. Δεν νομίζω να έχουμε εδώ ανάμεσά μας κάποιον δολοφόνο. Όλοι έχουμε κάνει κάτι λιγότερο. Ε? Λιγότερα εγκλήματα. Μικρότερα εγκλήματα από δολοφονίες. Λοιπόν, ο Μωυσής ήταν ο χειρότερος από όλους εμάς εδώ πέρα. Ήταν ο χειρότερος από όλους μας εδώ μέσα, ως δολοφόνος. Και κοιτάξτε ποιον χρησιμοποίησε ο Θεός. Ποιον χρησιμοποίησε ο Θεός για να βγάλει το λαό Ισραήλ. Ε? Τον δολοφόνο, τον ίδιο άνθρωπο που σκότωσε. Θα λέγαμε σήμερα, μα αν είναι δυνατόν ο Θεός να χρησιμοποιεί τέτοιους κακοποιούς. Αν είναι δυνατόν ο Θεός να δώσει τέτοια δύναμη σε έναν δολοφόνο. Ναι, αλλά πολλοί από εμάς δεν ξέρουμε τι προηγήθηκε. Έτσι δεν είναι. Είχαν περάσει κάποια χρόνια. Ο Μωυσής, δεν ξέρουμε με το Θεό πώς τα βρήκε, πώς ζήτησε συγγνώμη, συγχώρεση, δεν ξέρω τι έκανε. Η γραφή δεν λέει. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι ο Θεός δεν του το χρέωσε εναντίον του. Για να μην τον ευλογήσει, για να μην τον κάνει άνθρωπο του Θεού και ελευθερωτή του λαού Ισραήλ. Άρα λοιπόν, αν συνέβη αυτό στο Μωυσή, πόσο αμαρτωλός νομίζεις ότι είσαι εσύ που ο Θεός δεν θα σε βοηθήσει. Πόσο κακός άνθρωπος είσαι εσύ που νομίζεις ότι ο Θεός δεν μπορεί να σε χρησιμοποιήσει. Να θυμάσαι πάντα ότι ανεξάρτητα από το παρελθόν σου, η ζωή ποτέ δεν κλείνει εντελώς την πόρτα στις ευκαιρίες. Πες στο διπλανό σου, ανεξάρτητα από το παρελθόν σου, ανεξάρτητα από το παρελθόν σου, η ζωή ποτέ δεν κλείνει εντελώς την πόρτα στις ευκαιρίες. Ναι, βλέπουμε ότι η ζωή είναι γεμάτη ευκαιρίες μπροστά μας. Λες ότι είσαι αμαρτωλός. Κάθε δευτερόλεπτο που περνάει είναι μια ευκαιρία για σένα να ζητήσεις συγχώρεση. Και να πεις, Θεέ μου, συγχώρεσέ με, έχω αμαρτήσει. Κάθε δευτερόλεπτο. Κάθε μέρα που ξημερώνει είναι μια καινούργια ευκαιρία για σένα να τα βρεις με τον Δημιουργό σου. Λες, εγώ δεν έχω διαβάσει τη Γραφή εδώ και 10 χρόνια. Έχω να ανοίξω την Αγία Γραφή 20 χρόνια. Κάθε μέρα που περνάει είναι μια ευκαιρία για σένα να πάρεις την Αγία Γραφή από το ράφι, από το σιρτάρι, από τον ντουλάπι που την έχεις κρύψει, να την ξεσκονίσεις και να ξεκινήσεις να διαβάζεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού για τη ζωή σου. Ποια είναι η γνώμη του Θεού για σένα, για την κατάστασή σου. Ναι, χρειάζεσαι τη γνώμη του Θεού. Ο Μωυσής προσευχήθηκε γιατί ήθελε να μάθει τη γνώμη του Θεού. Προσευχήθηκε και ο Θεός του λέει, τι βάζεις εμένα, του λέει. Λέει, Κύριε, τι θα γίνει έτσι, θα μείνουμε εδώ. Πλησιάζουν, κάνε κάτι. Έρχονται οι εχθροί μας μπροστά η θάλασσα. Κάνε κάτι. Και του λέει ο Θεός. Ήρεμα, του λέει, χαλάρωσε. Διαβάσαμε το εδάφιο. Τα λέω με δικά μου λόγια για να τα καταλάβετε καλύτερα, όπως τα λέγαμε σήμερα. Χαλάρωσε, του λέει ο Θεός. Ηρέμησε.
Μην πανικοβάλλεσαι. Μην εξάπτεσαι. Θα δεις με τι δύναμη, λέει, θα δοξαστώ σήμερα ανάμεσα στους Αιγυπτίους. Εσύ κάνε αυτό που σου λέω. Τι έχεις στο χέρι σου? Έχω ένα ραβδί. Ωραία. Άπλωσε το ραβδί στην Ερυθρά Θάλασσα και θα δεις τι θα γίνει. Θα δεις τι θα κάνω και πώς θα δοξαστώ. Αυτή ήταν η γνώμη του Θεού. Και αυτή η γνώμη του Θεού μετάδωσε μια δύναμη στο Μωυσή. Για να αντέξει, για να υπομείνει την κατάστασή του. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι η γνώμη του Θεού μας μεταδίδει μια δύναμη για να υπομείνουμε την κατάστασή μας. Πες στο διπλανό σου, η γνώμη του Θεού μας μεταδίδει μια δύναμη για να υπομένουμε την κατάστασή μας. Δεν αντέχω άλλο, όσο εδώ και μην παρέκει, κάθε μέρα δεν αντέχεις άλλο. Αλλά κάθε μέρα η κατάστασή σου συνεχίζεται, που σημαίνει αντέχεις, αλλά δεν το ξέρεις. Αν δεν άντεχες, θα έχεις πεθάνει μέχρι τώρα. Λοιπόν, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τη γνώμη του Θεού. Ο Μωυσής όταν προσευχήθηκε, πέρα από το ότι προσευχήθηκε να κάνει ο Θεός κάτι στη συγκεκριμένη περίπτωση, ήθελε να μάθει ποια ήταν η άποψη του Θεού για την κατάστασή του και ποια ήταν η άποψη του Θεού για το λαό Ισραήλ. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζεις τη γνώμη του Θεού για σένα. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζεις τη γνώμη του Θεού για την οικογένειά σου. Είναι σημαντικό να γνωρίζεις τη γνώμη του Θεού για την εκκλησία σου, για τον ποιμένα σου, για τη δουλειά που κάνεις, για το αφεντικό σου. Είναι σημαντικό να γνωρίζεις τη γνώμη του Θεού. Αλλά ποιος από εμάς ενδιαφέρεται σήμερα? Ποιος από εμάς σήμερα ενδιαφέρεται έστω και λίγο να ρωτήσει το Θεό, Κύριε, ποια είναι η γνώμη σου για μένα? Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε αδιάφοροι. Και επειδή είμαστε αδιάφοροι να μάθουμε τη γνώμη του Θεού για μας και γι' αυτό το λόγο ακριβώς δεν έχουμε αυτή τη δύναμη να υπομένουμε τις καταστάσεις μας. Γι' αυτό το λόγο κάθε μέρα λέμε δεν αντέχω άλλο, να πεθάνω, να με πάρει ο Κύριος, να δώσει ένα τέλος σε αυτό το μαρτύριο. Τα έχω ακούσει χιλιάδες φορές και τα έχω συγχαθεί, ειλικρινά. Τα έχω συγχαθεί. Γιατί ο λόγος του Θεού μας λέει τι πρέπει να κάνουμε. Ο λόγος του Θεού λέει ότι η γνώμη του Θεού μας μεταδίδει μια δύναμη για να μπορέσουμε να υπομένουμε την κατάστασή μας. Άρα λοιπόν, αντί να λες δεν αντέχω άλλο, κάνε κάτι, Θεέ μου, καλύτερα στην προσευχή σου πες, Κύριε, ποια είναι η γνώμη σου για την κατάστασή μου? Ποια είναι η άποψή σου για την κατάστασή μου? Τη στιγμή που ο Μωυσής έμαθε τη γνώμη του Θεού για την κατάστασή του, ησύχασε. Και βγήκε μπροστά στο λαό και τους λέει, μη φοβάστε, μην ανησυχείτε, τους λέει. Θα δείτε σήμερα με τι δύναμη ο Κύριος θα σας ελευθερώσει. Για να μιλήσεις έτσι με παρησία, πάει να πει κάτι ξέρεις εσύ και δεν μας το λες. Έχετε δει ανθρώπους που ενώ περνάνε δύσκολα είναι οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι στον κόσμο? Έχετε δει? Σπάνιο φαινόμενο, αλλά υπάρχουν που και που ένας στους χίλιους θα συναντήσετε κάτι τέτοιος. Ναι. Η γνώμη του Θεού είναι πολύ σημαντική να τη γνωρίζεις. Για τον λόγο ότι όταν γνωρίζεις ότι η κατάστασή σου δεν θα κρατήσει για πολύ, η δυσκολία σου δεν θα κρατήσει για πολύ, το πρόβλημά σου δεν θα κρατήσει για πολύ, τότε δεν θα είναι δύσκολο για σένα να το αντέξεις. Αμήν. Είναι όπως οι εγκυμονούσες που φτάνουν στον ένα το μήνα και φτάνουν την ημέρα που σπάνε τα νερά και σου λέει, οχοχοχ, ήρθε η ώρα και η μέρα. Σήμερα θα γεννήσω το μωρό μου. Ο λόγος που μπορούν και αντέχουν
αυτόν τον πόνο, που ναι μεν είναι μεγάλος πόνος, είναι γιατί ξέρουν ότι θα τελειώσει εκείνη τη μέρα. Είναι ότι ξέρουν ότι δεν θα κρατήσει για πολύ. Για σκεφτείτε εσείς οι γυναίκες να πονούσατε έτσι κάθε μέρα, για κάθε μήνα, κάθε χρόνο, συνέχεια να πονάτε έτσι κάθε μέρα. Θα μπορούσατε να αντέξετε τέτοια ζωή? Όχι. Αλλά επειδή ξέρετε ότι δεν θα κρατήσει για πολύ, το αντέχετε και λέτε, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, θα κάνουμε λίγο υπομονή, το γεννήσουμε. Υπάρχει και η άλλη λύση, η κεσαρική. Όποια νομίζει ότι δεν θα αντέξει τον πόνο και θα πεθάνει από τον πόνο, λέει, γιατρέ, μπορούμε να κάνουμε κεσαρική. Να το πάρετε, να με κοιμήσετε, να το πάρετε έτσι, ανώδυνα, το μωρό, και μετά να μου το φέρετε. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Για αυτές που νομίζουν ότι δεν θα αντέξουν. Αλλά για σκεφτείτε λίγο, στα παλιά τα χρόνια υπήρχαν κεσαρικές. Κάθε γυναίκα γεννούσε το μωρό της φυσιολογικά. Πες στο διπλανό σου, όταν ξέρεις ότι η κατάστασή σου δεν θα κρατήσει για πολύ, είναι πιο εύκολο για σένα να τη διαχειριστείς. Και διακηρύττω το σήμερα σε σένα ότι σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκεσαι αυτή την ώρα, η κατάστασή σου δεν θα κρατήσει για πολύ. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Όποιο και αν είναι το πρόβλημά σου αυτή την ώρα, όταν ξέρεις ότι έχεις τον Ιησού Χριστό να υποστηρίζει τη θέση σου, ξέρεις ότι είναι θέμα χρόνου. Είναι θέμα χρόνου. Το πρόβλημά σου έχει ήδη τακτοποιηθεί, έχει δρομολογηθεί. Αμήν. Αλληλούια. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του. Και ας κρατήσουμε το ερώτημα στο μυαλό μας και στην καρδιά μας. Τι κάνεις με τη ζωή σου?